Η Δάφνη Λιβανατών ήταν η νικήτρια του ντέρμπι κορυφής με τον Ολυμπιακό Λαμία στην έδρα της. Στο 89 ο Ταμάμης κέρδισε πέναλτι από τον Μπουλιώτα και ο Θοδωρής Αντωνίου νίκησε τον Τσάμι από την Άσπρη Βούλα, χαρίζοντας την νίκη με 1-0 στους Λοκρούς. Οι Ερυθρόλευκοι ολοκλήρωσαν το παιχνίδι με 10 παίχτες λόγω αποβολής του Βαρυπάτη για χτύπημα σε αντίπαλο ποδοσφαιριστή στη διάρκεια των πανηγυρισμών του γκολ. Φάουλ για τη Δάφνη, Αντωνίου Γιάννης εκτελεστής. Στο δεύτερο δοκάρι περνάει η μπάλα λίγα, εκατοστά έξω από το αριστερό κάτω δοκάρι. Η κεφαλιά προς τα πίσω, ωραία. Στο τέλος είναι μόνος του. Εδώ χάνεται μεγάλη ευκαιρία. Παπαναστασίου εκτελεί ωραία το φάουλ στην άμυνα. Έχουμε ένα σμπρόξιμο εδώ. Συνέχεια συνεχίζεται, λέει ο Τζοβάρας. Ο Γιάννης ο Αντωνίου θα εκτελέσει το φάουλ. Απευθείας λίγο έξω από την εστία του Τσάμι. Στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, στο 45, φάουλ για τη Δάφνη, εκτελεί ο Γιάννης ο Αντωνίου. Δεν περνάει η μπάλα, διώχνει η άμυνα, θα γίνει ένα σούτ από κοντά. Η μπάλα θα βρει ένα χέρι. Κοντά στη φάση ο Τζοβάρας θα δώσει κόρνερ. Το χέρι ήταν κολλημένο, στο λέντα χτύπησε η μπάλα. Μουράει τώρα, πετάει την μπάλα ωραία για τον Αντωνίου. Ο Αντωνίου δεν είναι offside. Στο δεύτερο δοκάρι Αντωνίου μέσα στην περιοχή γυρίζει το σουτ. Παράλληλα στο τέρμα η μπάλα από την άλλη πλευρά. Εκτελείται το κόρνερ από κοντά. Θα περάσει μπάλα παράλληλα στο τέρμα. Θα διώξει όπως μακριά ο Μακρόπουλος. Εκτελεί το πλάγιο. Προσπαθεί να πάρει την μπάλα ο Καφιάς εκεί, αλλά στη συνέχεια έχουμε φάουλ και θα γίνει και το σουτ. Αλλά δεν ευκαιριαστεί και ο Γιωβάς. Παπαναστασίου με βαθιά μπαλιά δεν θα βρει τον Ντάλταρη, αλλά θα πάρει την μπάλα ο Μακρόπουλος και έχουμε φάουλ για τη Δάφνη πάνω στο Μακρόπουλο. Ο Παπαναστασίου και πάλι θα είναι εκτελεστής. Το εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, δοκάρι. Και στη συνέχεια έχουμε πέναλτι για τη Δάφνη. Εκεί ο αμυντικός θα ανατρέψει τον Ταμάμι που είχε προωθηθεί. Η μπάλα σε κεφαλιά του Αντωνίου θα βρει το κάθετο δοκάρι του Τσάμι. Στη συνέχεια όμως θα πάρει την μπάλα ο Ταμάμις που είχε προωθηθεί. Προσπάθησε να βγει από αριστερά, θα ανατραπεί. Αντωνίου παίρνει φόρα, αποκρούει η μπάλα στα δίχτυα, αποκρούει ο Τσάμις. Η μπάλα θα βρει στο δοκάρι και θα καταλήξει στα δίχτυα. Στο 89... Το 89, ένα λεπτό πριν τη λήξη. Εδώ βλέπουμε ξανά πανηγύρια από τους παίκτες της Δάφνης. Κρίθηκε στο γκολ, φαινόταν ότι θα κριθεί στο γκολ. Έγινε μια φάση το 90, ένα πέναλτι, ο διαιτητής το έδωσε. Δεν μπορώ να το αμφισβητήσω, δεν βλέπω τη φάση. Εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στους διαιτητές. Ο κύριος Τζουβάρας είναι ο κατά τεκμήριο καλύτερος διαιτητής στη Φθιότητα, οπότε πρέπει να το δεχθώ έτσι όπως είναι. Όμως θέλω να αναρωτιέμαι αν η ίδια φάση γινόταν στο δικό μας και στο δικό του γήπεδο στην έδρα ή στην περιοχή των Δάφνης και πέραμε τον πέναλτι, τι θα γινόταν σήμερα. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να σταματήσουν οι μιζέριες. Εγώ δεν μπορώ να διαμαρτύρομαι συνέχεια. Είναι δεύτερο ντέρπι που χάνουμε πέναλτι, αλλά δεν πρόκειται να ασχοληθούμε με αυτό. Εμείς συνεχίζουμε, δουλεύουμε στην προπόνηση, έχουμε κόσμο και θέλουμε να, οι παίχτες μας να νιώθουν καλά γιατί είναι ερασιτέχνες. Όμως πρέπει να πω ότι κάποιες δηλώσεις παραγόντων σε όλη τη βδομάδα και δεν μιλάω για την Δάφνη Λιβανατών. Η επίσημη διοίκηση ήταν, η φιλοξενία ήταν μια χαρά. Τώρα οι φίλοι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Ας φωνάζουν. Εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Μπορεί να βρίζουν, μπορεί οτιδήποτε. Εγώ δεν με απασχολεί αυτό. Κάνουν αυτό που κάνουν. Αλλά το να πυροδοτούμε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή με δηλώσεις, έτσι ώστε να κάνουμε ένα μάτσο το οποίο οι ποδοσφαιριστές σας, να ξέρετε, είναι όλοι φίλοι μεταξύ τους. Πολλοί, εγώ τους είχα και παίξει σε άλλες ομάδες, όλοι οι παίκτες αυτοί είναι φίλοι μεταξύ τους. Δεν μπορεί να πυροδοτείτε ένα κλίμα και να δημιουργεί τέτοια ένταση. Αυτό είναι μιζέρια που μας ακολουθεί σαν φθιωτικό ποδόσφαιρο. Εάν δεν το αλλάξουμε, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Εγώ σας το λέω, δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι ότι πάμε σε μπαράζι, πάμε σε γάμα εθνική. Είναι άλλη κατηγορία, δεν μπορείς να κάνεις πράγματα τα οποία μας γυρνάνε πίσω. Συγχαρητήρια στη Δάφνη και της εύχομαι καλή πορεία στο πρωτάθλημα. Ξέρουμε ότι ο αντίπαλος θα έρθει για δύο αποτελέσματα. Όταν είσαι μια τέτοια ομάδα με τόσους έμπειρους παίχτες που ξέρουν να κλέβουν αποτελέσματα, θεωρώ ότι έχεις πρόβλημα. Νομίζω τα παιδιά παρόλα τα προβλήματα που υπήρχαν, κατέβαλαν αυτό, έδειξαν τεράστια ψυχή και πήραμε το παιχνίδι. Έστω και στο λεπτό. Αυτό που σημαίνει όταν έστω και μέχρι το τέλος κυνηγάς να πάρεις το αποτέλεσμα, σημαίνει ότι τα παιδιά έχουν και τη διάθεση και την ενέργεια και την ψυχή. Εγώ θα πω ένα τεράστιο μπράβο
στον κόσμο, που ήταν φανταστικό. Είχα πολλά χρόνια εγώ να δω τόσο κόσμο σε γήπεδα στην εθνικού ποδοσφαίρου. Αλλά ένα πολύ πιο μεγάλο μπράβο στα παιδιά, στη διοίκηση, οι οποίοι δημιούργησαν όλες αυτές τις προϋποθέσεις ώστε να υπάρχει αυτός ο κόσμος στο γήπεδο. Ξανάφεραν τον κόσμο στο γήπεδο και είναι μεγάλη τιμή για αυτούς. Τώρα από εδώ και πέρα εμείς δεν έγινε τίποτα. Ήταν όντως μια νίκη σε ένα ντέρμπι με έναν ανταγωνιστή μας, αλλά εμάς υπάρχει ακόμα μεγάλος δρόμος. Υπάρχει την Τετάρτη ο αγώνας του κυπέλου. Υπάρχουν και άλλα παιχνίδια μπροστά. Τίποτα δεν έχει τελειώσει. Εύχομαι να είμαστε υγιείς και να συνεχίζουμε.